κάθε παθολογική μορφή έκφρασης είναι ένα ταρακούνημα του εαυτού, κάθε ιδιαίτερα και στο νευρωσικό πλαίσιο και στις συναισθηματικές διαταραχές. Είναι ένα έντονο ταρακούνημα, το οποίο μας επαναφέρει στην σκέψη ότι έχω αποστασιοποιηθεί από το εγώ μου, από το ποιος είμαι εγώ. Η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή έχει το εξής μοτίβο. Χωρίζεται σε δύο βασικούς άξονες, τις ιδεοληψίες, τις σκέψεις που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους ψυχαναγκασμούς, παύλα καταναγκασμούς που έρχονται σε εννοητικό και σε συμπεριφορικό επίπεδο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος νιώθει ευάλωτος, ότι έχει χάσει τον έλεγχο της πραγματικότητάς του και ζητάει βοήθεια πρώτα από τον εαυτό του και αν δεν τον ακούσουν, ακούσει ο ίδιος, μήπως ακουστεί από κάποιον άλλο. Στη σημερινή μας κουβέντα, μαζί μας είναι ο Μανώλης Καργάκης, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, επικεφαλής του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας Internus. Μανώλη, σήμερα θα κάνουμε ακαδημαϊκό μάθημα για λέξεις και όρους ψυχολογίας, της επιστήμης της ψυχολογίας που χρησιμοποιούμε όλοι μας, που πολλές φορές δεν ξέρουμε ακριβώς τι ανταποκρίνονται και τι σημαίνουν και που κάνουμε και υποθέσεις ότι μπορεί κάτι κακό να μας συμβαίνει. Πολύ σωστά. Λοιπόν, οπότε θέλουμε να μας δώσεις τα φώτα σου. Ωραία. Και βάζουμε τίτλο στο σημερινό μας μάθημα «Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή». Είναι σημαντικό σίγουρα σήμερα να ξεκαθαρίσουμε το τι είναι η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, τι είναι αυτό το οποίο λειτουργεί ως ένα παθολογικό σύνολο συμπτωμάτων και ταλαιπωρεί τον άνθρωπο ο οποίος το βιώνει. Που χρειάζεται να πάει και σε έναν ειδικό ακριβώς, για να το διαχειριστεί προφανώς. Και εκείνος και το πώς ίσως θα μπορούσαν και το υποστηρικτικό του δίκτυο να τον βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση. Και απ' την άλλη, να ξεκαθαρίσουμε όλοι μέσα μας σε ένα μεγάλο ποσοστό πότε έχω ένα τέτοιο θέμα, πότε έχω ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας και πότε έχω χαρακτηριστικά που όχι μόνο δεν είναι παθολογικά. Ναι, μεν καμιά φορά τους βάζω ή μου βάζουν την ταμπέλα του παθολογικού, αλλά δεν είναι καθόλου παθολογικό. Είναι κάτι χρήσιμο, λειτουργικό και παραγωγικό που καμιά φορά με επηρεάζει, αλλά απ' την άλλη έχει πολλά λειτουργικά και παραγωγικά στοιχεία στη ζωή μου. Άρα είναι πολύ σημαντικό με τον απλό ή με τον επιστημονικό λόγο να ξεκαθαρίσουμε πού ξεκινάει η διαταραχή και πώς μπορεί να βοηθηθεί ένας άνθρωπος σε σχέση με αυτό και πού πρέπει να αναγνωρίσω στοιχεία της προσωπικότητάς μου ή της περίοδου σε ένα πλαίσιο φυσιολογικό. Που διανύω τώρα, ας πούμε. Που μπορώ να τα αποδεχθώ, να τα ευχαριστηθώ, να τα δουλέψω λιγάκι αν με ζορίζουν σε κάποιο επίπεδο και σίγουρα να με βοηθήσουν να βγάλω από πάνω μου τις συνηθισμένες ταμπέλες που βάζουμε τώρα τελευταία όλους τους εαυτούς μας, γιατί είναι λιγάκι εύκολο και αυτό, έτσι, να πάρουμε κάτι το οποίο το διαβάζουμε κάπου, το βλέπουμε κάποιος άλλος συνήθως μάλλον το διαβάζει και πολύ εύκολα πάμε να χαρακτηρίσουμε τους εαυτούς μας ή να χαρακτηρίσουμε άλλους. Εκεί λοιπόν θέλει μια προσοχή, μια λίγο περισσότερη προσοχή από όλους μας, γιατί είναι εύκολο κάποιος να ταμπελοποιηθεί και η ταμπελοποίηση δημιουργεί δύο προβλήματα. Ένα, επιβαρύνει ένα άτομο με αυτό το χαρακτηρισμό, συνήθως με ένα αρνητικό υπόβαθρο, και απ' την άλλη, όταν το χρησιμοποιούμε έτσι, άσκοπα πολλές φορές, μειώνει την κινητικότητα κάποιου άτομου που έχει πραγματικά θέμα στο να πάει να ζητήσει βοήθεια και να αντιμετωπίσει, γιατί είναι πράγματα τα οποία αντιμετωπίζονται πλέον σε πολύ υψηλό βαθμό. Πόσο δίκιο έχεις αυτό. Λοιπόν, ωραία, πάμε να δούμε καταρχάς τι είναι η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι μια διαταραχή η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των αγχώδων διαταραχών, στην αγχώδη ομπρέλα, σε αυτό που ονομάζουμε άγχος και έχει διάφορες μορφές έκφρασης. Μία από αυτές και τις πιο γνωστές είναι η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Μαζί με αυτή, παράλληλα, υπάρχουν άλλες γνωστές ονομασίες διαταραχών που. Για πες μας, περίεργη είμαι. Όπως η γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, όπως η διαταραχή κρίσεων πανικού, όπως τα ψυχοσωματικά έντονα συμπτώματα. Όπως η δυσκολία ή δυσλειτουργία στη διαχείριση του θυμού μας, όπως οι ειδικές φοβίες που είναι πολύ γνωστές. Όλα αυτά λοιπόν είναι κομμάτια πυλώνες αυτού που ονομάζουμε άγχος και η υπερσυσσόρευση άγχους δημιουργεί μια δυσλειτουργία. Η δυσλειτουργία αυτή μπορεί να υπάρχει σε μία από αυτές τις κατηγορίες ή και τις περισσότερες φορές όταν έχουμε κάτι από αυτά έχουμε και κάτι από το άλλο. Αυτή η ομπρέλα του άγχους της νεύρωσης, σε ό,τι τσιμπήσουμε κάτω από αυτό ο καθένας μας ενδεχομένως πολύ ή λίγο, είναι ένα χαρακτηριστικό με το οποίο γεννιόμαστε, είναι κάτι που κληροδοτείται μέσα από το DNA μας, οι γονείς μου είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά, άρα θα είμαι και εγώ αντιστοίχως έτσι, ή είναι κάτι που καλλιεργείται στην πορεία της ζωής μας, από τις συνθήκες, το περιβάλλον. Και για το άγχος ειδικότερα και γενικότερα για όλο το φάσμα της ψυχοπαθολογίας υπάρχουν διάφοροι άξονες που χαρακτηρίζουν την προβλεψιμότητα ή την ύπαρξή τους. Το πρώτο είναι το γενετικό υπόβαθρο. Δηλαδή, όταν μιλάμε για την αγχώδη ομπρέλα και για την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, φυσικά το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξουμε όταν αξιολογούμε μια τέτοια συνθήκη είναι η γενετική προδιάθεση. Αν έχουμε κάποιους γονείς,
ή κοντινά συγγενικά πρόσωπα τα οποία έχουν περάσει το παρελθόν τη συγκεκριμένη διαταραχή, έχουν περάσει μια άλλη αγχώδη διαταραχή, διαγνωσμένοι, έχουν λάβει θεραπεία, οι φαρμακευτικοί, οι αγωγοί γενικότερα είχαν πρόβλημα στη ζωή του σε σχέση με αυτό, δημιουργεί μια υψηλή προβλεψιμότητα ότι και εγώ μπορεί να αναπτύξω ή κάποια από τα οικία μου πρόσωπα τη συγκεκριμένη διαταραχή. Βέβαια, αυτό παίζει ένα διπλό ρόλο, γιατί η προδιάθεση παίζει ρόλο και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος. Δηλαδή, αν οι γονείς μου ήταν ιδιαίτερα αγχώδεις, είτε ιδιαίτερα ελεκτικοί, είτε ελιοθύρες, δηλαδή τα στοιχεία που θα δούμε στην πορεία για τα ειδοψυχαναγκαστικά χαρακτηριστικά, διαμορφώνουν ένα περιβάλλον το οποίο είναι τελειοθυρικό, ώστε και εγώ τελικά να αναπτύσσω ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και έτσι να επηρεάζομαι και από το περιβάλλον. Δηλαδή, διαμορφώνομαι μέσα από το περιβάλλον μου. Φυσικά το περιβάλλον δεν σταματά στο γονεϊκό πλαίσιο, άρα στην πορεία της ζωής μας, πέρα από την προδιάθεσή μας και ακόμα και αν δεν έχουμε καμία προδιάθεση, όταν είμαστε σε πολύ υψηλά νευρωσικά πλαίσια, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που από μικρή ηλικία είναι στο πλαίσιο του πρωταθλητισμού, δηλαδή σε μια συνθήκη που ναι, μεν είναι παραγωγική, αλλά είναι συνεχώς ένα πλαίσιο τελειότητας και ανάγκης να παράγω και να επιτύχω, άρα παράγει ακριβώς. Η αλληλεπίδραση με αυτό το περιβάλλον διαμορφώνει και την αντίληψή μου. Αν περάσουμε και την εφηβική περίοδο και πάμε στην ενήλικη ζωή, ένας άνθρωπος ήταν πολύ χαλαρός στα παιδικά του, στα εφηβικά του χρόνια, κατά την πορεία των εμπειριών του σε αυτή την περίοδο, όταν βρίσκεται σε μια πολύ κακή σχέση, σε ένα κακό εργασιακό περιβάλλον, πάλι υπάρχει πιθανότητα το περιβάλλον να μου πυροδοτήσει σε συσχέτιση με μένα και το πώς το διαχειρίζομαι. Άρα και σε μεγαλύτερη ηλικία μπορεί να μας συμβεί. Φυσικά, όταν μιλάμε. Αρκεί να υπάρχει ένα υπόβαθρο όμως, έτσι. Ακριβώς. Το υπόβαθρο πολλές φορές παίζει και δευτερεύοντα ρόλο. Όταν οι συνθήκες στις οποίες ζω είναι ιδιαίτερα ψυχοπιεστικές, μπορώ να αναπτύξω κάποια από τις αγχώδεις διαταραχές που αναφέραμε πριν και ιδιαίτερα στην ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Και η τρίτη συνθήκη, που και αυτή πρέπει να τη βάζουμε και στην αρχή και στο τέλος της συζήτησης όταν μιλάμε για τις αγχώδεις διαταραχές, είναι ο σωματικός παράγοντας. Δηλαδή, θα πρέπει να αναφέρουμε και πρέπει να το ξέρουμε όλοι όταν συμβαίνει και κάτι στον τομέα της ψυχικής υγείας, ότι πρώτα πρέπει να ελέγχουμε το σώμα μας μέσα από τη συνεργασία του γιατρού μας, ότι πολλές φορές μια δυσλειτουργία στο θυροειδή μας μπορεί να αναπτύξει κάτι τέτοιο. Κάποια άλλη σωματική πάθηση μπορεί να σχετίζεται με την ψυχολογική μας κατάσταση και κυρίως τη διαχείριση του άγχους. Επομένως, στην αρχή και στο τέλος βάζουμε και το σωματικό παράγοντα. Που μπορεί να ρυθμιστεί απλά με μια παρέμβαση σε σε σωματικό επίπεδο. Σωστά, ακριβώς. Θέματα υγείας συνδέονται άμεσα, αυτοάνωσα νοσήματα, διαταραχές του θυροειδού και άλλα θέματα ορμονολογικά συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη των αγχών διαταραχών και της ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής. Πώς εκδηλώνεται μία αγχώδη διαταραχή σε όλο αυτό το φάσμα που περιγράφεις και όπου χρειάζεται εσύ βάζεις και τον κατάλληλο όρο για να καταλαβαίνουμε κι εμείς. Οι αγχώδεις διαταραχές θα αναπτυχθούν σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Στο επίπεδο της διαχείρισης των σκέψεών μας, στην συναισθηματική εκδήλωση και συνένταση των συναισθημάτων μας και τις επιρροές που έχουν σε πραγματικό επίπεδο, δηλαδή στην καθημερινότητά μας. Θα δώσω τρία παραδείγματα. Ναι. Όταν μιλάμε για το επίπεδο των σκέψεων, όταν μια σκέψη, την οποία τη διαχειριζόμουν στο παρελθόν ομαλά και μπορούσα με λογική σειρά απαντήσεων να την ρυθμίσω και να τη φέρω σε μια σειρά, αυτό είναι ένα λειτουργικό πλαίσιο, είναι ένα ισορροπημένο πλαίσιο διαχείρισης της σκέψης. Mm-hmm. Όταν είμαι στο πλαίσιο της αγχώδους διαταραχής, και θα δώσω και ένα παράδειγμα γιατί για την ψυχαναγκαστική διαταραχή, γιατί έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, σε εκείνο το σημείο έχουμε ένα βασικό χαρακτηριστικό. Έχουμε το στοιχείο της υπερβολής. Για παράδειγμα, αν έχανα τα κλειδιά μου πριν από ένα μήνα και αγχωνόμουν, στεναχωριόμουν, αλλά στο τέλος έβαζα σε μια σειρά τη σκέψη μου, καλούσα τον κλειδαρά και άνοιγα την πόρτα, εδώ μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια λειτουργική παραγωγή στρες. Αν εγώ τη στιγμή που είμαι σε ένα πλαίσιο διαταραχής, αγχώδους διαταραχής όπως αναφέραμε προηγουμένως, σε εκείνο το σημείο αρχίζω μια σειρά καταστροφολογικών σκέψεων, υπερβολικών σκέψεων, που δεν είναι παράλογες, δεν είναι εκτός πραγματικότητας, αλλά έχουν το στοιχείο της υπερβολής. Ότι κάποιος θα μπει στο σπίτι, μου βρήκαν τα κλειδιά, ότι δεν θα ξανακαταφέρω να μπω στο σπίτι μου, ότι θα χάσω τη δουλειά μου, ότι ξέχασα κάτι μέσα και θα πάρω φωτιά. Όλη αυτή η συνθήκη, δηλαδή το σημείο που μου προκαλεί μια άκρατη υπερβολή και όχι παρανόηση της συνθήκης, αλλά υπερβολή της συνθήκης, είναι το πρώτο στοιχείο γνωστικά που καταλαβαίνουμε ότι εδώ υπάρχει μια δυσλειτουργία και πορευόμαστε προς αυτό που ονομάζουμε διαταραχή. Πολλοί θα πούν, α, και εγώ το έχω αυτό. Κάνω το λεγόμενο overthinking που λέμε και στα χωριά μου. Ωραία. Συμβαίνει το κάτι, είναι τα κλειδιά, είτε είναι οτιδήποτε, μια συζήτηση που είχα πριν, ένα συνέστημα που με απασχολεί. Ξυπνάω τη νύχτα μέσα στον ύπνο μου και το θυμάμαι και αρχίζω πάλι τον εσωτερικό διάλογο, ο οποίος δεν είναι εσωτερικός διάλογος με θετικό πρόσημο, είναι όλο δύσκολο και σε φορτίζει παραπάνω. Όλο αυτό εντάσσεται σε αυτό που περιγράφεις. Αυτό το στοιχείο εντάσσεται και θα πω ότι έχω αυτό το πρόβλημα όταν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια.
Δηλαδή, αν αυτό σημαίνει μία-δύο μέρες ή μια εβδομάδα, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε ένα πλαίσιο διαταραχής. Mm-hmm. Μπορεί να είναι μια περίοδος εξαιρετικά αγχώδης που μας επηρεάζει στο επίπεδο της σκέψης που αναφέραμε. Ή να είναι και το θέμα πολύ σοβαρό. Ακριβώς, ακριβώς. Και να δικαιολογείται, να το αντιστοιχεί. Φυσικά. Όταν αυτό το επίπεδο σκέψεων, η υπερβολή στη σκέψη, την παρατηρούμε να συμβαίνει για πάνω από ένα δίμηνο. Όταν η συνθήκη αυτή με επηρεάζει συναισθηματικά με την υπερβολή και αποτυπώνεται και σωματικά, δηλαδή όταν αρχίζουν και υπάρχουν δυσλειτουργίες στο επίπεδο του ύπνου, συστηματικά λοιπόν, όταν υπάρχουν επιρροές στο επίπεδο του φαγητού και της διατροφής μας, υπερβάλλω ή σταματάω να τρώω, όταν υπάρχουν επιπτώσεις στην κοινωνική μου ζωή, δηλαδή δεν μπορώ μέσα από αυτές τις σκέψεις να πάω να δουλέψω και δεν μπορώ να διαχειριστώ αυτό το άκρατο και συνεχόμενο συνέστημα, δεν μπορώ να επεξεργαστώ και να διαχειριστώ βασικές λειτουργίες της καθημερινότητας, όπως είναι η δουλειά, οι διαπροσωπικές μου σχέσεις, η επαφή μου με την οικογένειά μου, όταν δεν είμαι παραγωγικός όπως ήμουν πριν και όπως είναι απαραίτητο να είμαι, όταν αρχίζουν και υπάρχουν και σωματικές εκπτώσεις, έτσι, δηλαδή αρχίζει και καταβάλλεται η υγεία μου ή σταματάω να φροντίζω την υγεία μου με τρόπο που πρόσεχα στο παρελθόν. Άρα όταν ξεκινάμε και έχουμε έντονες δυσλειτουργίες σε σχέση με την ποιότητα ζωής μου, έχει μια χρονική διάρκεια που ξεπερνάει τον ένα ή τους δύο μήνες. Όταν λοιπόν και αντιλαμβάνομαι και εγώ και ο περίγυρός μου ότι αλλάζω από αυτό που είμαι και μεταβαίνω σε κάτι άλλο, εκεί μπορούμε να πούμε ότι έχω κάποια διαταραχή. Όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να μιλήσουμε για αγχώδες περιόδους ή κάποιες υπερβολικές περιόδους που δικαιολογούνται και από κάποια συγκεκριμένη συνθήκη. Συνήθως η διαταραχή αυτή θα μας κάνει να βουλιάξουμε προς τα κάτω ή θα νιώθουμε ότι είμαστε μία βόμβα έτοιμη να εκραγούμε. Η συνθήκη αυτή, γενικότερα οι αγχώδεις διαταραχές, και θα μεταβώ και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής σαν μοτίβο σκέψης, έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Επειδή μας καταβάλουν πάρα πολύ σε επίπεδο ενέργειας, ναι, πνευματικής και συναισθηματικής και πολλές φορές και σωματικής, είπαμε δεν κοιμόμαστε, δεν τρώμε καλά ή τρώμε υπερβολικά, τρώμε κακές τροφές, καταναλώνουμε αλκοόλ ακριβώς, συνδέονται άμεσα με τα καταθλιπτικά συναισθήματα. Δηλαδή, όπου θα δούμε κάποια διαταραχή άγχους, σχεδόν σε πολύ υψηλό ποσοστό συνωσιρότητα, θα συναντήσουμε και καταθλιπτικά συμπτώματα και πολλές φορές και κάποια διαταραχή θλίψης. Επομένως, μας πάει προς τα κάτω. Γιατί μας εξαντλεί, γιατί μας κάνει να νιώθουμε ότι η ζωή μας και η πραγματικότητα μας είναι πάρα πολύ δύσκολη, άρα συνήθως την αποφεύγουμε. Και στην αποφυγή πηγαίνουμε προς τον εαυτό μας και στην αδυναμία μας. Εκεί λοιπόν αναπτύσσονται και τα στοιχεία θλίψης. Και η θλίψη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πτώση και την απόσυρση. Τώρα, το ιδιαίτερο και το έντονο σε επίπεδο σκέψης στα ιδιοψυχαναγκαστικά χαρακτηριστικά είναι ότι οι σκέψεις είναι ακόμα πιο βίαιες και έντονες. Δηλαδή, δεν μιλάμε απλώς για μια υπερβολή στο ότι ξέχασα τα κλειδιά μου, πάνω σε ένα αντικειμενικό γεγονός. Η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή έχει το εξής μοτίβο. Χωρίζεται σε δύο βασικούς άξονες, τις ιδεοληψίες, τις σκέψεις, που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και τους ψυχαναγκασμούς, παύλα καταναγκασμούς, που έρχονται σε εννοητικό και σε συμπεριφορικό επίπεδο. Τι είναι λοιπόν οι ιδιοληψίες? Πριν είπαμε ότι μια αγχώδη σκέψη είναι μια υπερβολική σκέψη. Ξέχασα τα κλειδιά μου και κάτι θα γίνει στο σπίτι μου. Θα πάω στη δουλειά, θα μπει κάποιος άλλος. Άρα συμβαίνει κάτι και υπερβάλλω συνήθως. Οι ιδιοληψίες είναι αυτό που λέμε παρισφρητικές σκέψεις. Τι είναι παρισφρητικές? Έρχονται από το πουθενά. Θα δώσουμε 5-6 βασικές κατηγορίες παρισφρητικών σκέψεων. Πρώτα απ' όλα θα μιλήσουμε για τις ιδεοληψίες υγείας. Εκεί που είμαι ένας άνθρωπος στην ηλικία που είμαι, δεν έχω ιδιαίτερα προβλήματα και τη στιγμή που κάθομαι στο τραπέζι μου, που έχει συμβεί κάτι άλλο, θα αναπτύξω μια σκέψη ότι έχω ένα συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας. Έχω καρκίνο, έχω AIDS. Υπάρχει πιθανότητα ένας άνθρωπος να έχει καρκίνο και να έχει AIDS. Αλλά αυτή η σκέψη έρχεται από το πουθενά, χωρίς να υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα, υπερβάλλοντας απλά σε ένα σημείο του πόνου μου. Άλλες σκέψεις οι οποίες έρχονται σε αυτή τη συνθήκη. Η ανάγκη τακτοποίησης, το ιδιοληπτικό πλαίσιο που έχω ανάγκη να τακτοποιώ τα πράγματα. Γιατί αν δεν τα τακτοποιήσω, θα συμβεί κάτι κακό σε κάποιο δικό μου πρόσωπο. Ποια πράγματα να τακτοποιήσω? Να τακτοποιήσω το χώρο μου. Θέλω το χώρο μου τακτοποιημένο. Αλλά με τη σκέψη ότι αν δεν τα τακτοποιήσω, κάτι κακό θα γίνει σε ένα κοντινό μου πρόσωπο. Δηλαδή, αν δεν βάλω, ας πούμε, τα μαξιλαράκια στη σωστή θέση, το τραπέζι, τις καρέκλες, τα πιάτα στο ντουλάπι, αυτό θα οδηγήσει σε συμφορά κάποιου άλλου. Με έναν μαγικό τρόπο ότι ένα οικείο μου πρόσωπο μπορεί να πάθει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας ή μπορεί να έχει ένα ατύχημα. Οι σεξουαλικές σκέψεις. Ότι ξαφνικά, έτσι όπως κάθομαι και βλέπω τα παιδιά μου μπροστά μου, μια πολύ δύσκολη σκέψη για τους γονείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή και πρέπει να καταλάβουμε και την ποιότητα της σκέψης ότι είναι μια κοινή, μια καθολική σκέψη και πολλές φορές συμβαίνει, ότι θέλω να κάνω, θα κάνω σεξ το παιδί μου.
Μια σκέψη. Ότι δεν θα με ελέγξω και θα με ελέγξω. Η παρόρμησή μου αυτή θα με οδηγήσει να επιθυμήσω τη σεξουαλική επαφή με το παιδί μου και θα κάνω. Και αυτό καταλαβαίνετε. Να είναι φοβιστικό. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι εξαιρετικά φοβιστικό, είναι τρομακτικό για ένα γονιό. Οι σεξουαλικές σκέψεις σχετικά με την σεξουαλικότητά μας, μάλλον ότι αν ορίζομαι εγώ ως straight άνδρας ή ως gay άνδρας κάποιος, αλλά κυρίως στο straight πληθυσμό, ότι ξαφνικά φοβάμαι, νιώθω το φόβο ότι η σεξουαλικότητά μου είναι διαφορετική από αυτή που ορίζω μέχρι στιγμής και με διακατέχει φόβος. Οι σκέψεις βίας, οι καταστροφικές ιδεολειψίες, δηλαδή εκείνες οι ιδεολειψίες που όπως πηγαίνω στον δρόμο με το αυτοκίνητο και λέω πράγματα που μοιραζόμαστε καθημερινά με τους ανθρώπους, ότι όπως προχωρώ. Θα κάνω απότομα δεξιά το τιμόνι και θα χτυπήσω το μηχανάκι το οποίο είναι δεξιά μου. Okay. Ή περνώντας, μήπως χτύπησα κάποιον και δεν το αντιλήφθηκα. Ή όπως είμαι στο σπίτι μου, ότι ξαφνικά από το πουθενά, χωρίς να έχω θυμό, χωρίς να έχω ένταση, έχετε μια σκέψη που με κάνει να φαντασιώνομαι, χωρίς επιθυμία, να σκέφτομαι μάλλον για να διορθώσω, ότι θα πάρω το μαχαίρι και θα καρφώσω ένα αγαπημένο πρόσωπο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, αυτές οι σκέψεις, αυτά τα πράγματα υπάρχουν. Δεν είναι και κάτι. Αυτά που ανέφερες τώρα είναι ο. Ο μέσος όρος, ας πούμε, αυτό που οι κοινές σκέψεις πολλών ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακριβώς. Το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού αντιμετωπίζει μια φορά στη ζωή του την ιδιοψυχαγκαστική διαταραχή. 1%. Αντιλαμβάνεστε την αναγωγή σε, αριθμούς. Έχουμε λοιπόν αυτή τη συνθήκη, η οποία είναι ένα τεράστιο ποσοστό και είναι μέσα στις 10 κυριότερες διαταραχές ασθένειες που επηρεάζουν την ποιότητα και το χρόνο ζωής μας. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αυτή λοιπόν είναι η σκέψη. Δεν μιλάμε για μια σκέψη που θα έρθει μια φορά όπως καλά ανέφερες πριν. Είναι μια συνθήκη που υπάρχει για μήνες στη ζωή μου. Βάσανο. Και όταν υπάρχει. Δεν αρκούν οι παράγοντες τους οποίους έχω και διαχειρίζομαι, γιατί υπάρχει μια διαταραχή άγχους, πρέπει να επηρεάζουμε κάποιες συνθήκες, οργανικές ή ψυχικές. Έρχεται σαν νέο υλικό και παράγει στρες. Άρα έχουμε δύο μηχανισμούς παράγωγης στρες. Εκεί λοιπόν έρχεται το δεύτερο κομμάτι. Είπαμε, έχουμε τις ιδεολειψίες, δίπλα έρχεται ο ψυχαναγκασμός, παύλα καταναγκασμός. Είναι οι διαδικασίες που προσπαθεί να δημιουργήσει το μυαλό μας για να ηρεμήσει έστω βραχυπρόθεσμα. Δηλαδή, διαδικασίες οι οποίες πάλι δεν έχουν άμεση σύνδεση με το προηγούμενο γεγονός, αλλά βοηθούν το άτομο να ηρεμήσει, να ψευδοηρεμήσει, γιατί εδώ δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Αυτό λοιπόν είναι το ψυχαναγκαστικό, το καταναγκαστικό πλαίσιο. Και είναι είτε στο μυαλό μας είτε στις πράξεις. Τα πιο συνηθισμένα, για παράδειγμα, είναι προσευχές που κάνει ένα άτομο. Δηλαδή, στο φόβο του ότι κάνει μια τέτοια δυσλειτουργική σκέψη ή ότι θα προκαλέσει κακό νοητικά σε κάποιον άλλο. Η προσευχή είναι ένα συνηθισμένο μοτίβο που κάποιο άτομο θα αναλάβει 2 ή 3 φορές την προσευχή. Ένα τρίτο στοιχείο είναι το ελεγκτικό, ένα δεύτερο, μάλλον ένα άλλο στοιχείο ψυχαναγκασμών και κατά. Είναι το ελεγκτικό στοιχείο. Με τα μάτια μου, με το σώμα μου, ελέγχω πολλές φορές αν έχω κλείσει. Το θερμοσύφωνα που λέμε, την κουζίνα. Αν έχω κλειδώσει την πόρτα. Δηλαδή πρέπει να σκεφτεί ο καθένας μας πόσες φορές καμιά φορά τσεκάρει για να κλειδώσει την πόρτα. Πράγματα που βέβαια και αυτά μας καθυστερούν, μας τρώνε χρόνο, μας τρώνε ενέργεια. Η ανάγκη μου, όπως είπα, στην ανάγκη ελέγχου να έχω τακτικό το σπίτι μου, ώστε να μην προκύψει κάτι. Οι καταναγκασμοί υπάρχουν με δύο μορφές. Οι ψυχαναγκασμοί υπάρχουν με δύο μορφές. Είτε σαν αποτέλεσμα της ιδεολειψίας, δηλαδή γίνεται κάτι, το σκέφτομαι και μετά αυτομάτως κάνω την προσευχή μου, κάνω το σταυρό μου, ακουμπάω πολλές φορές ένα αντικείμενο, κάνω ένα τελετουργικό, ένα χορευτικό τελετουργικό. Υπάρχουν διάφορες μορφές. Ο καθένας βρίσκει τον τρόπο του. Ακριβώς. Υπάρχουν και ένα σημείο, αλλά ο καθένας μπορεί να αναπτύξει τον δικό του μοναδικό τρόπο. Το ιδιαίτερο είναι ότι πολλές φορές υπάρχουν χωρίς να υπάρχουν ιδεολειψίες. Δηλαδή το κάνω για να μην γίνει κάτι. Έχουμε ένα φαύλο κύκλο που ξεκινάει από τα γεγονότα σωματικά ή ψυχικά που μας δημιουργούν το στρες. Η έκφραση μέσα από την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή του άγχους. Η ανάπτυξη ιδιοληψιών που παράγουν στρες. Οι καταναγκασμοί και οι ψυχαναγκασμοί που μας βοηθούν να ηρεμήσουμε το στρες, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετοί, γιατί δεν είναι ουσιαστικός τρόπος αποφορής. Ούτε παρεμβαίνω στο πραγματικό θέμα που μου δημιούργησε την ένταση και έτσι την ανάπτυξη ενός διπλού μηχανισμού άγχους που οδηγεί το άτομο στην εξάντληση. Φαύλος κύκλος, στην απόσυρση. Δεν μπορώ να βγαίνω έξω, δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους γιατί θα σκεφτώ αυτό ή θα κάνω κάτι κακό ή θα φορτιστώ ή θα κολλήσω κάτι ή θα αρρωστήσω και μαζεύομαι προς το σπίτι μου, στο δωμάτιό μου. Αποσύρωμα, αποφεύγω. Μειώνουν οι αντοχές μου, πέφτουν οι μηχανισμοί διαχείρισης και έτσι ενισχύεται αυτός ο φαύλος κύκλος. Υπάρχει κάτι ενδεχομένως που εμείς οι γονείς που μεγαλώνουμε τις νέες γενιές στη συμπεριφορά μας να προκαλέσει μια τέτοια διαταραχή στο παιδί μας. Προσπαθήσουμε να δούμε διάφορες παραμέτρους που επηρεάζουν πέρα από το γενετικό παράγοντα που αναφέραμε στην αρχή. Αν ξεκινήσουμε από το οικογενειακό περιβάλλον, πολλές φορές ένα υπερπροστατευτικό περιβάλλον,
το οποίο προσπαθεί να προβλέψει τα πάντα και να διαχειριστεί τα πάντα σε σχέση με τα παιδιά του. Στο να μην πληγωθεί, να μην στεναχωρηθεί, να μην αποτύχει. Άρα ένα περιβάλλον που λειτουργεί σαν αποστήρωση στην πραγματικότητα. Η φούσκα που λέμε. Ακριβώς. Που ελέγχει τα πάντα και μαθαίνει ότι ο μηχανισμός διαχείρισης είναι ο υπερέλεγχος και αυτή η συνθήκη δημιουργεί τη βάση του ιδίου ψυχαναγκαστικού πλαισίου, που είναι καθαρά ένα ελεγκτικό πλαίσιο. Προσπαθώ να ελέγξω την πραγματικότητά μου. Επίσης, ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Άτομα τα οποία έχουν δεχθεί κάποια μορφή κακοποίηση κατά τα παιδοφηβικά του χρόνια, στην ανάγκη να ελέγξουν την ψυχική του πραγματικότητα, δημιουργούν μηχανισμούς στο πέρασμα του χρόνου που σχετίζονται με την ψυχαναγκαστική διαταραχή. Επίσης, υπερβολικά στρεσογόνα περιβάλλοντα και στην παιδοφηβική ζωή, αλλά και στην ενήλικη ζωή, όπως είπαμε, είναι ο πρωταθλητισμός, πολλές φορές δημιουργούν χαρακτηριστικά γιατί με αυτά μαθαίνω να επιβιώνω, να πετυχαίνω. Άρα δεν μπορώ από τη μία στιγμή στην άλλη να το σβήσω και να γυρίσω σελίδα όταν έρχομαι στην πραγματικότητά μου. Επίσης, συνθήκες υψηλού στρες κατά την ενήλικη ζωή, δηλαδή σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον που απαιτείται πάρα πολύ πίεση και πάρα πολύ οργάνωση, πάρα πολύ έντονη ανάγκη να καταναλώνω ενέργεια νευρωσικά σε μια συνθήκη, δηλαδή πιέζομαι, εξουθενώνομαι, είναι παράγοντες που μπορούν να τροφοδοτήσουν μια τέτοια συνθήκη. Για πάμε σε αυτό που μου λέγες στην αρχή. Χαρακτηριστικά που έχουμε όλοι μας, που εντάσσονται στη συμπεριφορά μας, που δανείζονται στοιχεία από αυτά που περιγράψαμε, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος εμείς να λέμε «Αχ, πάσχω από ιδίω ψυχαναγκαστική διαταραχή, το αποκαργάκι, αυτό ήταν τέλος». Παθολογικό και δυσλειτουργικό είναι εκεί που αρχίζει και χρονίζει και μου δημιουργεί αντιπαραγωγικότητα σε αυτά που είναι σημαντικά για μένα. Κοιτάζουμε πρώτα το σώμα μας και μετά την ψυχική μας λειτουργικότητα. Όλα τα υπόλοιπα που αναφέραμε και όλα αυτά που αναφέραμε, να τα έχει κάποιος σε ένα ήπιο βαθμό, να ελέγχει το θερμοσύφωνα, να τσεκάρει τρεις φορές την πόρτα, να είναι ο ιδιόμορφος της παρέας σε κάποια χαρακτηριστικά, σε μια περίοδο της ζωής του να είναι τελείως θύρας όταν τελειώνει το πανεπιστημίο του είτε στην τρίτη ηλικίου. Είναι χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε όλους μας. Και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτά είναι, ναι, είναι ψυχαναγκαστικά χαρακτηριστικά, όπως υπάρχουν και τα αναρκιστικά χαρακτηριστικά, όπως υπάρχουν και τα οριακά χαρακτηριστικά και τα καταρκτικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε όλους μας, γιατί κάθε τι παθολογικό στη βάση του είναι φυσιολογικό. Και η υπερβολή του είναι το παθολογικό. Τι συμβαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους που εκδηλώνουν την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή? Στο βάθος του ψυχισμού τους. Στο βάθος του ψυχισμού τους, ναι. Θα μιλήσουμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι ιδιαίτερα πιεσμένοι εκείνη τη χρονική περίοδο στη ζωή τους, νιώθουν ιδιαίτερα ευάλωτοι και ότι δεν μπορούν να ελέγξουν την πραγματικότητά τους. Άρα, η ευαλωτότητα και η αβοηθησία είναι στο κεντρικό χαρακτηριστικό και αναζητά το μυαλό μου έναν τρόπο να ελέγξω την πραγματικότητά μου. Και έτσι δημιουργεί τις ιδιοληψίες και τους ψυχαναγκασμούς. Ψάχνουν ένα σημείο, έστω και ψεύτικο, που ξέρω ότι πάει έτσι και το πολύ πολύ να γυρίσει μέχρι εδώ και κάνει αυτό το κυκλάκι. Γιατί δυσκολεύομαι να αντιμετωπίσω την ιδιαίτερα πιεστική απέτηση του περιβάλλοντος, δυσκολεύομαι να διαχειριστώ τους πολύ πιεστικούς ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μου ή κάποια άλλα προβλήματα που. Άρα το μυαλό τι κάνει, επειδή δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα, δημιουργεί ένα ψεύτικο πρόβλημα, όχι παρανοϊκό, μέσα στα πλαίσια της λογικής πάνω κάτω, που στρέφεται προς τα εκεί. Και επί τη ουσία σου φωνάζει, αντιμετώπισε τα άλλα, αντιμετώπισε τώρα και αυτό, γιατί έχει πάρει μια ροή η οποία είναι σαν καταιγίδα και προσπάθησε να τα ισορροπήσεις. Άρα, στο βάθος του ψυχισμού μας, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος νιώθει ευάλωτος, ότι έχει χάσει τον έλεγχο της πραγματικότητάς του και ζητάει βοήθεια πρώτα από τον εαυτό του και αν δεν τον ακούσουν, ακούσει ο ίδιος, μήπως ακουστεί από κάποιον άλλο. Θα το δούμε και σε πολύ μικρές ηλικίες αυτό να συμβαίνει? Ναι, θα δούμε τα ιδιοψυχαναγκαστικά χαρακτηριστικά να βγαίνουν και σε μικρότερες ηλικίες, κυρίως στην παιδική και στην πρώιμη εφηβική. Θα δούμε στο πλαίσιο της φοβικότητας. Δηλαδή, υπάρχει ένας έντονος προγνωστικός παράγοντας, δηλαδή παιδάκια τα οποία αναπτύσσουν φοβίες συστηματικά. Φοβίες π.χ. Φοβίες. Φοβάμαι συστηματικά το σκοτάδι, φοβάμαι συστηματικά κάτι που. Μια σκέψη που είδα από ένα κανάλι στο YouTube, μια φοβική σκέψη. Παιδάκια τα οποία φοβούνται να πάνε στο δωμάτιό τους, αλλά όχι για μια φορά, έτσι, συστηματικά, σε μια περίοδο 3-4 ετών, να αναπτύσσουν περιοδικά διάφορες φοβίες. Αυτό δημιουργεί ένα προγνωστικό παράγοντα ότι θα αναπτύξουν στην εφηβική τους ηλικία την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Και πάμε στην παρέμβαση τώρα, Μανώλη μου. Είμαι ενήλικας
και συνειδητοποιώ ότι δεν μπορώ πια να το, δεν είναι διαχειρίσιμο και είναι μη λειτουργικό εντελώς για μένα, για τους ανθρώπους γύρω μου, για τη ζωή μου. Τι κάνω? Πριν πάμε στο κομμάτι της παρέμβασης κάποιου ειδικού, ψυχολόγου ή ψυχιάτρου, ξεκινάμε τη ψυχοθεραπεία, αλλά υπάρχει αρκετά μεγάλη σύνδεση και με την παρέμβαση από τον γιατρό πολλές φορές όταν μιλάμε για την ψυχαναγκαστική διαταραχή. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε έτσι κάποια βασικά σημεία στο πώς μπορεί κάποιος να δουλέψει όταν αντιληφθεί σε πρώιμο επίπεδο, είτε και σε ένα μέσο επίπεδο, τη δυσλειτουργία των συγκεκριμένων σκέψεων. Θα ξεκινήσουμε από το εξής. Πρώτα απ' όλα, οποιαδήποτε σκέψη και αν έρχεται στο μυαλό μας, είναι άξια του σεβασμού μας. Ακόμα και αν είναι από την πιο όμορφη σκέψη μέχρι την πιο δυσλειτουργική σκέψη. Είναι δικιά μας. Για κάποιο λόγο έχει έρθει. Βάζω αυτή τη βάση, γιατί αυτή η σκέψη εμείς καλούμαστε να τη διαχειριστούμε, είναι δικιά μας, δεν είναι κάποιο άλλο. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο του σεβασμού των σκέψεων, το πρώτο πράγμα που προτείνουμε είναι το άτομο να καθίσει και αναφέρουμε όσο μπορεί να το ελέγξει στο δικό του επίπεδο και να απαντήσουμε με σεβασμό και ρεαλισμό σε αυτό το οποίο είναι το περιεχόμενο της σκέψης. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτή την έντονη σκέψη, δεν μπορώ να τη διώξω που σκέφτομαι θα ασκήσω βία σε ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο. Είναι δικιά μου σκέψη. Να απαντήσω, ακόμα και αν είναι τελώς υπερβολικό, με λογικά επιχειρήματα σε αυτό. Στον εαυτό μου, δηλαδή. Έλα να δω τη σκέψη μου. Να το πω. Τι να το καταγράψω, δηλαδή. Να το ακούσω, να το ηχογραφήσω και να ακούσω αυτό το οποίο θα απαντήσω. Να το συζητήσω και με έναν ισορροπημένο σύμβουλο δικό μου, φίλο μου, συγγενή μου. Ναι. Που είναι ψύχρεμος και δεν κρίνει. Άρα να φέρω σε ένα γνωστικό πλαίσιο την αντιμετώπιση αυτή τη σκέψη. Να την αναγνωρίσω, να δώσω χώρο. Να την αναγνωρίσω, να τη σεβαστώ, να την καταλάβω σαν δική μου, γιατί εκείνη το πρώτο σημείο ελέγχου λειτουργεί. Είναι δικιά μου, άρα μπορώ να την ελέγξω. Σωστά. Δεν έρχεται από κάποιον άλλο που θα πρέπει να τον περιορίσω, έρχεται από μένα. Άρα με κάποιο τρόπο θα το βρω μέσα μου. Το δεύτερο κομμάτι είναι η αντίληψη, αφού απαντήσω με λογικά επιχείρημα, τη υπερβολή. Αφού αντιληφθώ ότι είναι κάτι υπερβολικό, κάτι ψεύτικο, μετά να τη συμπεριφερθώ πάλι με τον ανάλογο τρόπο. Σε σεβάστηκα, σε απάντησα. Σου έδωσα χώρο. Αφιέρωσα λεπτά, 1, 2, 3, 4 φορές. Εκεί βάζουμε ένα όριο. Το σημείο στο οποίο ξέρω και θυμάμαι ότι έχω απαντήσει σε αυτή τη σκέψη. Ή έχω κάνει την εξέτασή μου με τον γιατρό αυτές τις 2 φορές που μου όρισε ο γιατρός. Ή έχω κάνει τον έλεγχο στο πρόβλημα του σπιτιού με κάποιο μηχανικό. Το έχω δει, μου το έχουν απαντήσει 2 φορές. Έδωσα δικαίωμα να το κάνω και 1/3 φορά. Αλλά κάπου εκεί, όταν σε σέβομαι, αρχίζω και σου βάζω όρια. Εκεί λοιπόν μπαίνουμε στη διαδικασία τη συνειδητοποίηση του συναισθηματικού σκέλους. Ότι δεν είναι σκέψη, είναι συνέστημα. Άρα θα πρέπει να σε διαχειριστώ όχι σαν σκέψη, γιατί σε απάντησα και δεν φτάνει. Σαν συνέστημα. Εκεί λοιπόν εφαρμόζουμε σιγά σιγά και στην ψυχοθεραπεία. Αυτό μπορώ να προτείνω σε ένα πρώιμο που είπε κάποιο άνθρωπο, και αυτό το κάνουμε πάνω κάτω και στην ψυχοθεραπεία με αρκετά έτσι, διαφορετικά βέλη δουλειά. Καλούμε να διακόψω τη σκέψη. Δεν είναι την αποφεύγω τη σκέψη, την έχω αντιμετωπίσει, την έχω κουβεντιάσει. Δεν είναι ότι βάζω κάτω από το χαλί, αλλά είναι συνέστημα, δεν είναι λογική. Άρα θα πρέπει να σε διακόψω. Εκείνη λοιπόν που έρχεσαι, αφού σε έχω απαντήσει και είμαι εντάξει με τον εαυτό μου και έχω κάνει και αυτό τον έλεγχο 3 φορές, αλλά όχι 4 όπως δεσμεύτηκα στον εαυτό μου, αρχίζω και τη σταματώ με κάθε τρόπο. Stop. Πλένω τα πιάτα, πάω τη γυμναστική μου, ασπρίζω το σπίτι, διαβάζω. Απασχολώ νοητικά το μυαλό μου και πρακτικά το σώμα μου, ό,τι λειτουργεί από τα δύο περισσότερο. Με σκοπό ποιο? Να ανακτήσω τον έλεγχο της σκέψης και του μυαλού μου. Να γυρίσω σε μένα και έτσι να μειώσω το φόρτο, γιατί γυρνάω πίσω σε μένα. Σε αυτό λοιπόν το σημείο υπάρχει μια παγίδα. Πολλές φορές λέμε πώς την αποφεύγουμε. Δεν την αποφεύγουμε, τη διακόπτουμε. Κάνουμε εμείς κουμάντο πλέον σε αυτό το επίπεδο σκέψης. Γιατί έχει προηγηθεί όλο το προηγούμενο που είπες. Και επίσης, επειδή σέβομαι τον εαυτό μου και τη σκέψη μου, μπορώ να σου πω ότι θα κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Θα κάνω τη δουλειά μου, θα μαγειρέψω, θα κάνω οτιδήποτε μπορεί να με απασχολήσει, θα κάνω μια εργασία. Αλλά αφού υπάρχει, θα δημιουργήσω για παράδειγμα στις 6 ώρα θα ασχοληθώ 10 λεπτά μαζί σου. Θα σου δώσω χώρο, αλλά αυτό το χώρο που επιθυμώ εγώ. Καλούμε λοιπόν να ανακτήσω τον έλεγχο. Άρα σε εκείνο το σημείο μπορούμε να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε. Συνήθως σε εκείνο το σημείο δεν χρειάζεται να κουβεντιάσουμε. Αλλά αν χρειάζεται, θα αφιεκάτσεις 10 λεπτάκια όπως υποσχέθηκε και τον εαυτό σου και ας λες τα ίδια, τι λέω στον εαυτό μου, θα το κάνεις, γιατί εσύ κάνεις κουμάντο και εσύ μαθαίνεις να ελέγξεις το συνέστημα της συγκεκριμένης σκέψης. Έχουμε λοιπόν αυτά τα κομμάτια. Έχουμε διάφορες τεχνικές που φυσικά μες στην ψυχοθεραπεία μπορούμε να δουλέψουμε, όπου πολλές φορές συνήθως εκεί χρειαζόμαστε και τη βοήθεια κάποιου ειδικού. Θα επιτρέψουμε στον εαυτό μας να εκτεθεί στην ιδεολειπτική σκέψη, στη φοβική σκέψη. Αλλά αυτή πάντα επειδή έχει κάποια κορύφωση μαζί με τον ειδικό, τολμάς με το συμπαραστάτη σου να φτάσει μέχρι εκεί και μετά συνειδητοποιείς ότι δεν έχει παραπέρα. Γιατί εμείς συνήθως κάνουμε τους καταναγκασμούς μας ή τους συναγκασμούς, γιατί φοβόμαστε ότι πού θα πάει όλο αυτό. Όχι, έγινε αυτό και δεν καταστράφηκε η γη, δεν πέθανε ο ξάδερφός μου, δεν έκανα μια κακή κίνηση προς εσένα που είσαι ο ψυχοθεραπευτής μου και ας είχα το μαχαίρι εδώ. Οπότε αρχίζω και μαθαίνω ότι υπάρχει κορύφωση, υπάρχει και η πτώση του συναισθήματος, γιατί είναι συναίσθημα. Δεν είναι
ένα γνωστικό αντικείμενο, ιδιαίτερο που θα το απαντήσω με λογική. Αυτό λοιπόν είναι βασικά χαρακτηριστικά. Το τελευταίο σκέλος πάντα το θέμα μαζί με κάποιον ειδικό και άλλες τεχνικές που υπάρχουν σε σχέση με την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Το άλλο σημαντικό σκέλος με τον ίδιο τρόπο είναι ο περίγυρός μας. Δηλαδή, όταν έχουμε άτομα τα οποία ταλαιπωρούνται από αυτή τη συνθήκη, πολλές φορές επαναλαμβάνω, τους κρίνουμε στα μάτα μας, το έχω πει τόσες φορές, δεν καταλαβαίνεις, υπερβολικός, αιμονικός. Είναι εξαντλητικό για τους άλλους, αλλά αν καταλαβαίνουμε ότι για τους άλλους είναι εξαντλητικό, φανταστούμε μάλλον πώς είναι να το διαχειρίζεις. Το βιώνεις εσύ, βέβαια. Είναι εξαντλητικότατο. Αν εσύ εξαντλήσεις σαν φίλος, σαν γονιός, σαν σύζυγος μία, η γυναίκα, ο άνδρας, το παιδί αυτό εξαντλείται 55. Και δεν είμαι καθόλου υπερβολικός στο συγκεκριμένο αριθμό. Λοιπόν, επομένως, κάτι τέτοιο προτείνουμε και στον περίπτωση. Να διαβάσει, να μάθει, να ρωτήσει, να συμβουλευτεί αυτός ή αυτή ένα ειδικό στο πώς διαχειρίζομαι ένα άτομο το οποίο έχει ψυχαναγκαστική διαταραχή. Όπου πάλι σέβομαι τη σκέψη, δεν τον κριτικάρω, είναι κάτι που το κάνει πέρα από τις δυνάμεις του, το συζητάμε. 1, 2, 3. Και μετά τολμώ για να σταματήσω να συντηρώ τη συνθήκη. Πολλές φορές το κάνουμε και από την ανάποδη. Να σε υπερφροντίσω, ναι, να το ξαναπούμε, ναι, να το ξανακουβεντιάσουμε, ναι, να το ξανακουβεντιάσουμε και διονύζουμε το φαύλο κύκλο. Ή τον απορρίπτουμε και φέρνουμε στρες, φωνές, ένταση. Άρα, είτε ενισχύουμε τον καταναγκασμό που είναι στρες, είτε κριτικάρουμε, φέρνουμε και άλλο στρες και τι δίνουμε, υλικό. Τροφοδοτούμε το φαύλο κύκλο. Ναι, ξεκάθαρα. Εκεί λοιπόν συζητώ. Σέβομαι το άτομο, δεν κριτικάρω, αλλά μπορώ να του πω: σ' αγαπώ, σε εκτιμώ. Το κουβεντιάσαμε σήμερα 2 φορές. 2 φορές ήταν το όριό μας. Είμαι εδώ γιατί άλλο θέλεις. Βάζω ένα όριο. Το βοηθώ να βάλει ένα όριο. Όντας σίγουρος και σίγουρη ότι του κάνω καλό. Ούτε το υπερφροντίζω, ούτε το κρίνω. Πολλές φορές λέμε: να, ήρθε τώρα κάτι στη ζωή μου, μία δυσκολία και είναι δώρο, βρε παιδί μου. Είναι μία ευκαιρία να ανακαλύψω τον εαυτό μου. Σε αυτή την περίπτωση ισχύει. Ναι, νομίζω ότι κάθε παθολογική μορφή έκφρασης είναι ένα ταρακούνημα του εαυτού, κάθε ιδιαίτερα και στο νευρωσικό πλαίσιο και στις συναισθηματικές διαταραχές, είναι ένα έντονο ταρακούνημα το οποίο μας επαναφέρει στην σκέψη ότι έχω αποστασιοποιηθεί από το εγώ μου, από το ποιος είμαι εγώ. Και όταν χάνομαι από το εγώ μου, χάνω πολλά πράγματα στη ζωή μου. Βασικά η ζωή είναι και κάτι σχετικό, δηλαδή αν δεν αλληλεπιδρώ λειτουργικά. Και μόνο αυτό το ταρακούνημα, αν το εκμεταλλευτώ και επιστρέψω προς εμένα τη σκέψη και το σώμα μου, είναι ένα σημαντικό στοιχείο για να επανέλθω, αλλά και να καταλάβω το τι γίνεται και αποσχίστηκα από εμένα. Άρα, είναι ένα δώρο, είναι ένα εξαιρετικό δώρο, το οποίο πάλι έρχεται βέβαια μετά από κόπο και είναι ένα δώρο το οποίο έρχεται από μένα, που έχει πολύ κόπο και εκεί αυξάνεται και η αξία του. Αλλά, επειδή το στυλ μου και αυτό το πιο ρεαλιστικό, είναι δύσκολη δουλειά, αλλά εφικτή δουλειά στο να καταφέρουμε να φτιάξουμε τέτοιο όμορφο δώρο και να το δώσουμε στον εαυτό μας. Μαζί μας ήταν ο Μανώλης Καργάκης, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής. Επικεφαλής του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας Ιντέρνους. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το βίντεο αξίζει να το μοιραστούμε με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μας. Κάντε το, πατήστε ένα share για να φτάσει η πληροφορία σε όσους περισσότερους γίνεται. Καλή συνέχεια.